Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχω τον κύριο Νόντα Πανά εδώ, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας. Εδώ πέρα, γνωστός για τις προβλέψεις του στις εκλογές. Έχω τον φίλο, τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ξόγωνο, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Και επίσης τον κύριο Τζανί, ο οποίος είναι μπροστά στον Δήμαρχο Κερατσινίου, υποψήφιος Δήμαρχος Κερατσινίου. Πρέπει να σας πω ότι κάλεσα και τον αντίπαλο του κυρίου Τζανί, τον κύριο Βρετάκο, ο οποίος, όπως μου λένε οι συνεργάτες μου, δεν δύναται να παρευρεθεί. Πάω στον κύριο Πανά, θέλω αποτέλεσμα για την Κυριακή, κύριε καθηγητά. Ναι, μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Ναι, θέλω κατά προσέγγιση το Poll Watch, που θα το βρείτε μέσα στο crashonline.gr, δίνει 8 έδρες στην αριστερά της Ελλάδος. Ναι. 8 έδρες. 8 έδρες. Δίνει 6 στον ΣΥΡΙΖΑ και 2 στο ΚΟΚΟΕ. Ναι. Κατά αναλογία. Ναι. Νομίζω ότι και στο ΚΡΑΣ που είχα γράψει ένα κείμενο. Σε αυτό που κυκλοφορεί το ΚΡΑΣ, νομίζω ότι είστε μέσα. Ναι. Είχαμε δώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στις 6 έδρες. Η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία από πλευράς ποσοστών είναι περίπου 4,5 μονάδες. Δηλαδή δεν είναι και τόσο μεγάλη η διαφορά. Μπορεί να ανατραπεί αυτές τις μέρες? Δεν νομίζω. Αυτή η πρώτη Κυριακή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σας έκανε, κύριε καθηγητά, να... Είχε μια κρυάδα ο ΣΥΡΙΖΑ στα αποτελέσματά του. Μια κρυάδα, τη λέω εγώ. Επειδή είχα αρχίσει, είχα σκεφτεί μάλιστα και το είχα προγραμματίσει να τρέξει η έρευνα των ευρωεκλογών από το Σάββατο. Το Σάββατο πήγαινε πολύ καλά, θα έλεγα, και εντός εισαγωγικών πήγαινε και με 6 μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη Δευτέρα παρατήρησα την πτώση να φτάνει στις 4 μονάδες. Δηλαδή τα αποτελέσματα επηρέασαν και διαμόρφωσαν μια άλλη διάθεση των πολιτών. Αυτό είναι το γεγονός. Αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Του πρώτου γύρου, ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπήκε στις 10 περιφέρειες. Ακριβώς, ακριβώς. Σε 10 περιφέρειες δεν μπόρεσε να περάσει. Μπόρεσε δηλαδή να πέρασε στις 5 μόνο. Ναι. Και, πού το βλέπετε το αποτέλεσμα να κινείται, ας πούμε τώρα στα ποσοστά? Στα ποσοστά εγώ βλέπω ότι και η 9 αρπάζει κάποιο ποσοστό. Πιάνει και η ελιά δηλαδή. Πιάνει και η ελιά, δεν είναι... Άρα γι' αυτό βλέπω αναθαρρυμένο λίγο τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν είναι στο 4,5, είναι λίγο πιο πάνω από το 4,5, αρκετά πιο πάνω. Είναι πιο πάνω, λέτε, πιο πάνω, η ελιά. Αρκετά, αρκετά. Δηλαδή υπάρχουν πάλι συσπυρώσεις του ΠΑΣΟΚ, έτσι, σε διάφορες Μπορώ να πω ότι θα εκλέξει τουλάχιστον 1 με 2. Ένα με δύο δίνει και το Poll Watch απ' έξω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δούμε και στις άλλες περιπτώσεις. Εξαφανίζεται παντελώς η Δημάρ, που αυτό εξηγείται και από την απορρόφηση που έχει η ελιά. Και συνεπώς η Δημάρ δεν βλέπω να εκλέγει ευρωβουλευτή. Ναι, το ποτάμι. Το ποτάμι είναι. Τώρα με τα τελευταία τα σπότα, αυτά τα περίεργα και τα τέτοια. Ναι. Στο 1 με 1,5 είναι το ποτάμι. Δηλαδή έναν να εκλέξει με 2. Γι' αυτό λέω το. Θα βγάλει έναν, λέτε. Ναι, είναι σίγουρο ότι θα βγάλει έναν. Θα βγάλει ένα από περίεργους, από. Θα βγάλει ένα, ναι. Θα βγάλει, έτσι. Ναι, ακριβώς. Τουλάχιστον ένα. Γιατί πάει για το 2. Κάνει μαγαζί δηλαδή. Ναι, πάει για το 2. Ναι, ναι, με ένα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε. Το κουκουέ 2. Το κουκουέ 2. Η Χρυσή Αυγή που πάει. Η Χρυσή Αυγή πάει στο 2 με 3. Υπάρχει το 2 με 3. Ποσοστό δηλαδή τι δίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι... Θα πιάσει την ψήφιο. Στο 10 με 12. Εκεί είναι. Κύριε καθηγητά, 12% η Χρυσή Αυγή πανελλαδικό, 10 με 12. Εκεί πλασαριστεί. Σας λέω που κυμαίνεται. Ακόμη δεν έχει τελειώσει η έρευνα, αλλά το 10 το έχει. Το 10 το έχει πανελλαδικά. Το 10 το έχει πανελλαδικά. Τρίτο κόμμα πλασάρεται. Ναι, δηλαδή από το 6 έφτασε στο 10. Τρίτο κόμμα πλασάρεται η Χρυσή Αυγή. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία 23,5-21. 23-25-26-27 εκεί μέσα είναι. Αλλά παίζεται ακόμη. Δεν αλλάζει όμως η τάση που έχει να είναι μπροστά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και δεν αλλάζει και ο αριθμός των εδρών. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή... Έχετε ψάξει καθόλου το δεύτερο γύρο των
δημοτικών εδώ και περιφερειακών. Κοιτάξτε, φαίνεται διότι παίρνουμε, υπάρχει ένα ζήτημα που δεν το έχουν καλά εξετάσει και στις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι σε πολλούς δήμους που έχουν ήδη εκλεγεί οι δήμαρχοι, δεν υπάρχει η τάση να ξαναπάνε να ψηφίσουν. Τι βλέπετε, αποχή πάλι μεγάλη. Ναι, δηλαδή βλέπετε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Άμα υπάρξει αποχή, χαθήκαμε. Άμα με την έννοια ότι θα υπάρχει ολοκληρωμένη επιμηγορία του εκλογικού σώματος. Ναι, σώματος. Αλλά προσέξτε, οι ευρωσκεπτικιστές στην Ευρώπη θέτουν αυτό το ζήτημα, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, η Ευρωβουλή να αντικατοπτρίζει και να αντιπροσωπεύει μόνο το 40% των 300 εκατομμυρίων που θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Το θέτουν σαν θέμα. Ότι τι Ευρωκοινοβούλιο είναι αυτό, τη στιγμή που θα ψηφίσει μόνο το 40%. Δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Ήδη οι εκλογές αρχίσουν από αύριο. Αυτό το τριήμερο που έρχεται. Ναι. Μπορεί να διαφοροποιήσει, κατά τη γνώμη σας, τις δυναμικές που έχουν τα δύο κόμματα, δηλαδή η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση? Δεν νομίζω, όχι. 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 Το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας και Ελιάς θα δώσει το δικαίωμα στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο να πει ότι συνεχίζουν? Εγώ νομίζω ότι θα πέσουν περισσότερο από 9 με 10 μονάδες. Από το 41-42 που είχε, θα φτάσουν στο 31%. Και οι δύο μαζί. Και οι δύο μαζί. Θα είναι μεγάλη πτώση. Μεγάλη πτώση. Θα επικαλυστούν ενδεχομένως περιφερειακά.